Τα χρήματα που υπήρχαν στο Ταμείο Πρατηρίου Υγροκαυσίμων προσπάθησαν επιτυχώς να αποσπάσουν δύο άγνωστοι χθες το απόγευμα στη Λάρισα. Ειδικότερα, οι δύο κοκκουλοφόροι που κρατούσαν όπλα εισέβαλαν στο πρατήριο που βρίσκεται σε παράδρομο της Πελαιάς Εθνικής Οδού Λάρισα Αθήνας και ζήτησαν από τον υπάλληλο του πρατηρίου τα χρήματα. Ο υπάλληλος κατάφερε να ξεφύγει από τους δράστες και να ειδοποιήσει την αστυνομία, ενώ οι κοκκουλοφόροι τράπηκαν σε φυγή χωρίς να διαρρήξουν το ταμείο. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, ενώ από τις ενέργειες και τις αντιδράσεις τους πρόκειται πιθανόν για ερασιτέχνες. Ήρθαν από εδώ οι ληστές από εκείνη τη μεριά, κάτι σε 7.30-8 παρά. Πήγαν προς τα μέσα να μπουν στο γραφείο, αλλά ήταν το παιδί κλειδωμένο μέσα. Οπότε το παιδί πρόλαβε και έφυγε προς το σπίτι πάνω. Και άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία. Κατάλαβε, ναι, έβγαλε ένα όπλο. Έτσι μου είπε. Ότι έβγαλε ένα σαν πιστόλι. Ήταν τώρα ψεύτικο, αληθινό, δεν κατάλαβε. Αλλά έφυγε κατευθείαν προς τα πίσω. Ήρθε η αστυνομία μέσα στο δεκάλεπτο. Αλλά οι ληστές είχαν εξαφανιστεί. Ένας ήταν. Δύο. Δύο από ό,τι μου είπε. Είχαν καλυμμένα πρόσωπα. Ήταν, ναι, με κουκούλες, ντυμένοι στα μαύρα. Αυτό ξέρω. Έφυγε από την πίσω πόρτα και ειδοποίησε τους ιδιοκτήτες. Ναι, κατευθείαν και ήρθε η αστυνομία άμεσα. Και δεν έγινε κάτι. Οι ληστές εξαφανίστηκαν όμως, δεν πρόλαβε κανείς. Εσείς, επειδή είναι αργά εδώ και είναι λίγο έξω από την πόλη, κλειδώνεται ο. Κλειδώνουμε, ναι. Μέσα, έχουμε ενημερώσει το Δήμο για να βάλει κάποια κολόνα εκεί στη γωνία, αλλά. Δεν υπάρχει εδώ και χρόνια, ναι. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ σκοτάδιο το βράδυ. Εσείς δεν έχετε και κλειστό κύκλωμα εδώ να παρακολουθεί κανείς. Όχι, έχουμε ένα security που έρθει κάτι στις 8 η ώρα, αλλά μάλλον παρακολουθούσαν ληστές. Δεν ξέρω τι έγινε. Και ήρθαν κάτι στις 7.30. Δηλαδή, υποψιάζεστε ότι μπορεί να ήξεραν συνήθειες εδώ το χώρο. Ναι. Μπορεί να ήξερα, ναι. Γιατί ο σεκιουριτάς έρχεται κάτι στις 8 η ώρα. 8 μέχρι το κλείσιμο. Αυτοί ήρθαν 7.30-8 παράκι πριν έρθει ο σεκιουριτάς. Ο υπάλληλος τρομοκρατήθηκε. Από ό,τι με ενημέρωσε, μου πήρε τηλέφωνο μετά μόλις έκλεισε. Ήταν λίγο τρομαγμένος, ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που έχει. Είναι η τρίτη φορά αυτή. Είναι η τρίτη φορά, που πάνε, ναι. Εδώ. Η τρίτη φορά. Τι είχε γίνει τις προηγούμενες δύο φορές, δηλαδή. Μας λύσεψαν, πήραν και λεφτά κανονικά. Τώρα αυτή τη φορά δεν πρόλαβα να πάρουν τίποτα.